σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο λόγω των απαγορεύσεων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, τελέστηκε το μεσημέρι στο Ναό των Αγίων Θεοδόρων του πρώτου νεκροταφείου της Αθήνας η εξόδιος ακολουθία του Μανώλη Γλέζου, που έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα σε ηλικία 98 ετών. Την ώρα της κηδείας του αγωνιστή της αριστεράς, η σημαία στην Ακρόπολη κοιμάτιζε με σύστια, ενώ το φέρετρο ήταν τυλιγμένο με την ελληνική σημαία. Ο Μανώλης Γλέζος είχε ζητήσει πριν από περίπου 3 χρόνια από τον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο θρησκευτική κηδεία, η οποία τελέστηκε δημοσία δαπάνη, ως ελάχιστος φόρος τιμής στον τελευταίο παρτιζάνο της Ευρώπης, ενώ ο τάφος προσφέρθηκε τιμητικά από το Δήμο Αθηναίων. Ο Μανώλης Γλέζος ήταν ιδρυτικό μέλος και συμπαραστάτης του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδας. Αγωνίστηκε για το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων και επανορθώσεων μέσα από τις γραμμές του Δικτύου, αλλά και του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, του οποίου υπήρξε ιδρυτής και πρόεδρος. Παντοτινός υπερασπιστής των αξιών της ελευθερίας, του πατριωτισμού, της εθνικής ανεξαρτησίας, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας. Πνεύμα ανυπότακτο, ανήσυχο, δημιουργικό. Αποχαιρετώ σήμερα τον Μανώλη Γλέζο, μαζί με όσους τον γνώρισαν από τα βιβλία, το λόγο, την υψωμένη του γροθιά, τη διαδρομή του στα πέτρινα χρόνια, στα χρόνια της δύσκολης μάχης για τη δημοκρατία, όπως και στα χρόνια των μνημονίων και της κρίσης. Αποχαιρετώ σήμερα τον αντάρτη, τον ασυμβίβαστο αγωνιστή, τον σκληροτράχυλο κομμουνιστή, μα πάνω απ' όλα θέλω να αποχαιρετήσω τον άνθρωπο. Έναν γλυκό άνθρωπο που είχε πάντα τη δυνατότητα να σε κερδίζει, ακόμη και την ώρα της πιο σκληρής διαφωνίας.